Με τη χάρη του Θεού μας, αδερφοί μου, και διαπρεσβειώντας υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, επιπλέονται σήμερα διαπρεσβειών της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Παρασκευής. Ανοίγουμε και πάλι το στόμα μας για να ομιλήσουμε εις τα τέκνα του Θεού. Αισθανόμενοι απέναντι του Κυρίου μας ότι μεγάλη η ευθύνη των ποιμένων δια τα πρόβατα τα λογικά τα οποία ανεπιστεύθη ο Κύριος και μεγάλη η κρίση ενώπιον του Θεού όταν θα έρθει η ώρα δια να αποδώσει ο Κύριος εκάστο κατά τα έργα αυτού. Επειδή στον κόσμο σήμερα υπάρχει ένα και μόνο πώς να φύγουμε από τον Θεό και να πέσουμε εις τα δίχτυα του διαβόλου, δεν υπάρχει ουδε μία άλλη μέρημνα εις τον κόσμο ημι μόνο πώς να φύγει από τον Θεό. Δεν ενδιαφέρεται τίποτε άλλο ο κόσμος ημι μόνο πως δεν θέλει να ακούσει το όνομα του Θεού. Δι' αυτό καραδοκεί ο διάβολος. Ετοιμάζεται ο Αντίχριστος. Ετοιμάζονται τα όργανα του. Και ο κόσμος όταν δεν γνωρίζει ευκόλως θα πέσει στα δίχτυα του Αντιχρίστου. Δι' αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερως σήμερα που μας αξίωσε ο Άγιος Γεώργιος και ήρθαμε στον ναό του για να ακούσουμε πράγματα φρικτά, πράγματα τα οποία ο κόσμος τηρεί άγνοιαν. Δεν ξέρει τι γίνεται και πώς εργάζεται ο Αντίχριστος για να παρασύρει ολόκληρον τον κόσμο στα δίχτυά του. Είπαμε πολλές φορές και θα επαναλάβουμε τώρα το του Κυρίου μας για να είμεθα προετοιμασμένοι. Τότε λέγει ο Θεός εάν της ημίν είπε ιδού όδε ο Χριστός ή όδε μη πιστεύσετε. Εάν σας πει κανείς ότι εδώ είναι ο Χριστός ή εκεί είναι ο Χριστός, μη πιστεύσετε, λέει. Εγερθίσον δε γάρ ψευδοχριστοί και ψευδοπροφήτε. Θα εμφανιστούν, λέγει, ψευδοχριστοί και ψευδοπροφήτε. Και ο κόσμος δεν θα γνωρίζει και δι' αυτό εγώ, λέγει ο Κύριός μας, σας τα προλέγω αυτά. Δηλαδή προτού πάθετε κακό εγώ σας προλέγω να προσέχετε. Και εδώ σου συλλέγει αυτή η ψευδοπροφήτε και η ψευδόχριστη. Δώσου σε σημεία μεγάλα και τέρατα. Δηλαδή θαύματα φοβερά και υπερφυσικά θαύματα, ώστε πλανήσε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, ώστε να πλανήσουν και τα εκλεκτά μου παιδιά τα οποία ευρίσκονται κοντά μου στην αγκάλι μου. Θα προσπαθήσουν, λέγει, να παρασύρουν τα εκλεκτά μου παιδιά. Ιδού προήρηκα ημίν. Σας τα λέγω προηγουμένως, λέγει. Εάν ουν ύποσιν ημίν ιδού εν διαιρήμου εστί. Εάν σας πούν ότι ευρίσκεται ο Χριστός στην έρημο, λέγει, μη εξέλθετε, μη φύγετε να πάτε στην έρημο να τον έβρετε τον Χριστό. Ιδού εν της ταμής μη πιστεύσετε. Ευρίσκεται σε ένα μέρος, σε ένα σπίτι, σε ένα δωμάτιο, αυτός ο οποίος κάνει θαύματα. Μη πιστεύσετε, λέγει.
Εγώ σας λέγω τούτο, λέγει, ότι όταν εγώ θα έρθω, όσπερ γάρ η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, όπως η αστραπή, λέγει, η οποία φαίνει ολόκληρον τον ουρανόν όταν πέφτει, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, κατά τον ίδιον τρόπο, λέγει. Όταν έρθω, με αυτόν τον τρόπο θα με δει ο κόσμος ολόκληρος. Και σας φέρω, λέγει, ένα παράδειγμα. Όπου γάρ εάν ή το πτώμα, εκεί συναχθίσονται οι αετοί. Όπως λέγει οι αετοί, εδόθησαν από τον Θεό, δια να καθαρίζουν την ατμόσφαιρα από τα ψόφια, ζώα ή οτιδήποτε άλλο, και εκεί που είναι το πτώμα, εκεί συνάγονται, λέγει οι αετοί. Κατά τον ίδιον τρόπο, λέγει, και όταν έρθω εγώ, τότε όλα μου τα παιδιά θα τα μαζέψω κοντά μου. Έως εδώ μας ομιλεί ο Χριστός, ο αληθινός Θεός, και αμέσως βρισκόμεθα ενώπιον μιας φοβεράς εικόνος της σημερινής κοινωνίας. Αυτά τα οποία είπε ο Κύριος μας ότι θα εμφανιστούν, λέγει, ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε, ήδη ευρισκόμεθα εις το σημείο αυτό κυριολεκτικώς. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλούμε ψευδόχριστοι. Οι χριστιανοί πλειστάκες εκρατούσαν προκαιρού στα χέρια τους μία φωτογραφία, την οποία έδειχναν και εφανέρωνεν ένα άνθρωπο εις τον ουρανό, ο οποίος δεν είχε πρόσωπο, ημιμόνον το σώμα, και έλεγαν ότι τούτην την φωτογραφία την έβγαλαν από αεροπλάνο και εδώ είναι ο Χριστός και η φωτογραφική μηχανή επήρε το σώμα του. Όσοι έχουν μία διάφτην φωτογραφία να την σχίσουν αμέσως, να την πετάξουν, να μην την έχουν στα σπίτια τους. Διότι δεν είναι ο Χριστός, είναι ο Αντίχριστος. Και εισερχόμεθα εις το σημείο τώρα το πιο φοβερό. Αυτόν τον Αντίχριστον τον αναμένουν από γενναίες γενναίων όλες οι μεγάλες θρησκείες. Δηλαδή όπου υπάρχει θρησκεία εις τον κόσμο, και αναφέρομαι των Μωαμεθανισμών, των Βουδισμών, των Κρίσναν και όλες τις θρησκείες που έχει ο κόσμος εκτός του χριστιανισμού. Διότι εμείς οι χριστιανοί δεν αναμένουμε τον Αντίχριστον, αλλά τον Χριστόν. Και πάλι ερχόμενο μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Δηλαδή ο Χριστός μας ήρθε μίαν φορά, εκήρυξεν εις τον κόσμο το Ευαγγέλιο, την αληθινή πίστη, το φως, και ετάφη και ανέστη και ανελήφθη στους ουρανούς, και την ημέρα κατά την οποία ανελήφθη στους ουρανούς, και έβλεπαν οι μαθηταί των Χριστών να αναβαίνει στους ουρανούς, άγγελος Κυρίου είπεν στους μαθητάς, τι στέκεται και βλέπετε, λέγει, εις τους ουρανούς, καθόν τρόπον ανελήφθη, λέγει, κατά τον ίδιον τρόπον θα έλθει δια να κρίνει την οικουμένη ολόκληρον. Και όταν θα έρθει ο Χριστός από τους ουρανούς, δεν θα έρθει με τρόπον τον οποίον εμφανίζουν σήμερα οι αντίχριστοι, αλλά θα εμφανιστεί πρώτον το σημείο του Υιού του ανθρώπου, λέγει. Ποιον είναι το σημείο του Υιού του ανθρώπου? Ο τίμιος και ζωοποιός σταυρός, τον οποίον θα δει ολόκληρος η οικουμένη, ολόκληρος ο κόσμος. Δεν θα μείνει μάτι που δεν θα δει τον σταυρό του Χριστού εις τους ουρανούς. Διότι θα είναι όλο φως ο σταυρός και θα είναι σε τέτοιο σημείο που δις κατοικών την γη δεν θα δει τον σταυρόν του Κυρίου μας.
Μετά ταύτα ο Κύριος μας θα έρθει επί των νεφελών του ουρανού, δια να κρίνει τον κόσμο. Αυτή είναι η καθαρή πίστης, αυτή είναι η καθαρή ορθοδοξία μας, αυτή είναι η καθαρή θρησκεία μας. Αυτή τη στιγμή αναμένει η ανθρωπότης να έρθει ο Αντίχριστος, όχι ο Χριστός. Οι χριστιανοί γνωρίζουν τον Χριστό με τα σημεία τα οποία μας είπε από την Αγία Γραφή και από την Ιεράν Παράδοση. Δηλαδή πολλά δεν έχουν γραφεί από εκείνα τα οποία θα δούμε όταν έρθει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, διότι τα είπε ο Θεός στους μαθητάς και δεν εγγράφησαν όλα, εγγράφησαν όμως εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα δια να σωθεί ο άνθρωπος. Οι Εβραίοι τον περιμένουν ως Μεσσία. Αναμένουμε, λέγει, τον Μεσσία, δηλαδή τον Αντίχριστον. Αυτόν τον οποίον σταυρώσαμε, λέγει, ήταν ένας πλάνος ο οποίος επλανούσε τον κόσμο. Ήταν ένας μάγος ο οποίος εμάγευε τον κόσμο. Αυτά λέγουν οι Εβραίοι, αυτά πιστεύουν οι Εβραίοι, αυτά αναμένουν οι Εβραίοι. Δι' αυτό και ο Πανάγαθος Θεός τους είπε ότι ήρθα εγώ, σας ομίλησα και σας είπα την αλήθεια. Δεν την αγαπήσατε, λέει. Θα έρθει ο άλλος αντί εμού και εκείνον θα ακολουθήσετε. Αυτά είπε στους Εβραίους, αλλά αυτά είπε και εις εμάς, οι οποίοι είμεθα ειδωλολάτρες. Και ήρθε ο Απόστολος Παύλος και μας έδωκε το φως και μας έδειξε την οδόν της αληθείας. Και όμως σήμερα που μιλούμε, οι πλούσιοι της Ελλάδος, οι μορφωμένοι της Ελλάδος, οι έμποροι της Ελλάδος, οι κρατούντες τα χρήματα στα χέρια τους και γνωρίζουν και λίγα γράμματα, δεν ηγάπησαν το Ευαγγέλιο, δεν ηγάπησαν τον Χριστό και ποιούν ομάδες και ανέρχονται στον Όλυμπο δια να λατρεύσουν τους θεούς του Ολύμπου. Δηλαδή θέλουν οι σημερινοί Έλληνες, οι πλουτοκράτες, οι παραμορφωμένοι, να εύρουν την αλήθεια στα είδωλα του Ολύμπου, στους 12 θεούς του Ολύμπου. Τους αφήνομεν όμως να πράξουν ό,τι θέλουν. Είναι ελεύθεροι είτε να αγαπήσουν τον Χριστό ή να μισήσουν τον Χριστό. Οι Ινδουιστές προσμένουν τον ερχομόν του Κρίσνα, του Θεού των. Οι Βουδιστές αναμένουν τον Μετρέια Βούδα. Αναφέρομαι τώρα το όνομά του. Ποιον είναι αυτό το φοβερό θηρίο το οποίο εμφανίζεται εις τον κόσμο αυτή τη στιγμή που μιλούμε? Ομιλούμε δια τον Μετρέια. Ποιος είναι αυτός ο Μετρέια? Θα τον δούμε στη συνέχεια. Ο κόσμος θα τον αγκαλιάσει, διότι θα κάνει φοβερά θαύματα. Θα κάνει θαύματα τα οποία ο κόσμος θα ξεσηκωθεί ολόκληρος και θα τον ακολουθήσει. Και όσοι προπάντων είναι πονεμένοι, αυτοί θα τον ακολουθήσουν. Διότι θα λέγουν, εμείς προσευχόμεθα τόσα χρόνια και δεν μας εθεράπευσε ο Θεός. Άρα δεν υπάρχει Θεός. Αυτός είναι ο Θεός. Και θα τον ακολουθήσουν. Οι μουσουλμάνοι περιμένουν να έρθει ο δικός τους Μεσσίας. Τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν, αλλά πολλοί πιστεύουν ότι όλα αναφέρονται στο ίδιο άτομο, στον παγκόσμιο δάσκαλο. Ακούτε πως τον ονομάζουν. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο μόνος στον κόσμο διδάσκαλος, ο οποίος εδίδαξε την αλήθεια, τώρα μπροστά στο όνομα του Μετρέια εμφανίζεται και εξαφανίζεται ένας άλλος Θεός, ένας άλλος δάσκαλος, ο οποίος φέρει το όνομα Μετρέια.
προτιμούν να είναι ένας γνωστός απλός διδάσκαλος, ο Μετρέια, και δεν έχει έρθει ως θρησκευτικός ηγέτης ούτε για να ιδρύσει μια νέα θρησκεία, αλλά ως διδάσκαλος, ως δάσκαλος και οδηγός για τους ανθρώπους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Ευαγγέλιο απορρίπτεται, η διδασκαλία του Χριστού την οποία εδίδαξε στον κόσμο επί 3 ολόκληρα χρόνια εξαφανίζεται, δεν έχει καμία αξία. Ο μόνος διδάσκαλος ο οποίος εδίδαξε την αλήθεια και μόνον την αλήθεια και είπεν «Τις ελέγχημε περί αμαρτίας», αυτός εξαφανίζεται και παρουσιάζεται τώρα στην ανθρωπότητα ένας άνθρωπος ο οποίος ονομάζεται Μετρέια. Σε αυτήν την εποχή της μεγάλης πολιτικής και οικονομικής και κοινωνικής κρίσεως, βλέπετε ότι αυτά τα οποία ακριβώς ομιλούμε τα παίρνει στα χέρια του ο Μετρέια και λέγει: υπάρχει πολιτική κρίση στον κόσμο, υπάρχει οικονομική κρίση στον κόσμο, υπάρχει κοινωνική κρίση στον κόσμο, εγώ θα τα διορθώσω. Δεν δύναται κανείς άλλο να τα διορθώσει, είμαι μόνον εγώ. Όσοι ακούσατε εις το παρελθόν τα κηρύγματα εις τον Άγιο Γεώργιο, ομιλούσαμε και έλεγαμε ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, ο οποίος θα εμφανιστεί ως ο γλυκύτερος άνθρωπος εις τον κόσμο, ο οποίος θα ομιλεί περί κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα θέλει όλος ο κόσμος να είναι δίκαιος. Θα συμπαρίσταται εις τους ασθενείς. Θα συμπαρίσταται εις τους φτωχούς. Θα συμπαρίσταται εις τους πονεμένους. Και ο κόσμος όλος θα λέγουν «Αυτός είναι ο Χριστός». Και όλοι θα τον ακολουθήσουν. Αδερφοί μου, είναι οι παγίδες οι φοβερές, οι οποίες ακριβώς ευρίσκονται τώρα αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Και ο Κύριος μας λέγει «Σας τα προείπα αυτά, προσέχετε». Ο Μετρέια θα εμπνεύσει την ανθρωπότητα να δει τον εαυτόν της ως μία οικογένεια. Αυτά έλεγαμε άλλοτε. Αυτός ο Αντίχριστος, αυτός ο οποίος ετοιμάζεται για να κυβερνήσει τον κόσμο, θα βλέπει όλον τον κόσμο ως μία οικογένεια. Αυτό το οποίο ετοιμάζεται σήμερον και το ακούμε, παγκοσμιοποίησης. Τα ακούμε αλλά δεν τα καταλαβαίνουμε. Τα ακούμε αλλά δεν νοιαζόμεθα γι' αυτά. Αδιαφορούμε. Ενώ παίζεται το μεγαλύτερο παιχνίδι του κόσμου, στο να έρθει ο Αντίχριστος, να φύγει δηλαδή ο κόσμος από τον Θεό για να εμφανιστεί αυτός. Αυτό το έχουμε μπροστά μας και δεν μας νοιάζει, ούτε το βλέπουμε, ούτε δίδουμε προσοχή καμία. Θέλει να δημιουργήσει έναν πολιτισμό βασισμένο στην ίσην κατανομή, αυτό το οποίο είναι πλήρως κομμουνιστικό. Ο κομμουνισμός δημιουργήθηκε, αδερφοί μου, με τους πλουσίους, τους καρχαρίες τούτου του κόσμου, οι οποίοι ειδύναντο να βοηθήσουν τον συνάνθρωπον τον, αλλά δεν το έπρατον. Δι' αυτό ενεφανίστη ο κομμουνισμός, ο οποίος έλεγε στον κόσμο: δεν είναι δίκαιο αυτός να έχει πολυκατοικία και εσύ να είσαι στο καλυβάκι. Δεν είναι δίκαιο αυτός να έχει εκατομμύρια και εσύ να πεινάς από την πείνα. Δι' αυτό το σφυρί και το δρεπάνι όλα ίσα θα τα κάνει. Θα πάρεις το μαχαίρι και θα σφάξεις όλους αυτούς και θα πάρεις την περιουσία τους και τα χρήματά τους για να ζήσεις. Αυτό ήταν το δόλωμα του κομμουνισμού και οι κομμουνιστές οδηγήθησαν σε αυτό με ποταμούς αιμάτων. Και όμως αυτό το οποίο ο κομμουνισμός θεώρησε ως εύκολο πράγμα δεν έγινε ποτέ, ούτε γίνεται. Διότι ο Θεός επίησε τους πλουσίους για να βοηθούν τους πτωχούς και δεν το πράττουν, και δι' αυτό θα έρθει η κρίση του Θεού αμήλικτος επάνω σε αυτούς. Δεν είναι άγκασεν όμως ο Θεός των πλούσιων δια της βίας να δώσει τα χρήματά του στους πτωχούς. Του είπεν ότι εσύ που έχεις να δίδεις και σε εκείνον που δεν έχει. Δεν το πράξαν
Και ήρθε ο κομμουνισμός με μια απατηλή εικόνα και τους είπε: εμείς δια της βίας, ενώ όσο δεν μας τα δίδετε, θα τα πάρουμε με την βία, θα σας κατασφάξουμε για να τα πάρουμε. Αλλά δεν στέκεται αυτό. Διότι η ισότητα εις τον κόσμο τούτον δεν υπάρχει, όπως εις τους ουρανούς δεν υπάρχει αστήρ ο οποίος να είναι όμοιος με τον άλλον αστέρα. Και είπε ο Θεός ότι αστήρ αστέρος διαφέρει. Ούτε τα βουνά είναι ίσα, ούτε τα δέντρα είναι ίσα, ούτε τα δάχτυλά μας τα οποία έχουμε στο χέρι μας είναι ίσα. Και δι' αυτό η ισότης έρχεται μόνον όταν ο άνθρωπος βάλει τον Θεό μέσα του. Εάν πάει δια της βίας να φέρεις ισότητα στον κόσμο, δεν θα το καταφέρεις, όπως δεν το κατάφερε και αυτός ο λεγόμενος κομμουνισμός. Και ερχόμεθα εις τον Μετρέια, ο οποίος λέγει: εγώ, λέγει, όλον τον κόσμο θα τον κάνω να είναι όλοι ίσοι. Και έχουμε το παράδειγμα του, τη φωνή του, με αυτήν τη λέξη παγκοσμιοποίησης. Παγκοσμιοποίησης. Θέλει να έχει δικαιοσύνη, θέλει να έχει παγκόσμια συνεργασία ο Μετρέια. Να έχει παγκόσμια συνεργασία, δηλαδή όλος ο κόσμος να συνεργάζεται ο ένας με τον άλλο. Θα κάνει έκκληση δια να έχει δράση ώστε να σωθούν τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πεθαίνουν από την πείνα. Βλέπετε ότι πάει ακριβώς σε εκείνο το οποίο λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι θα θέλει δικαιοσύνη, λέγει ο Αντίχριστος. Θα θέλει, λέγει, όλον τον κόσμο να μην πεινούν και να μην πεθαίνουν από πείνα ούτε από ασθένεια και να μην υπάρχουν νοσοκομεία να τους βοηθήσουν. Θέλει ο Αντίχριστος να έχει δικαιοσύνη, λέγει, στον κόσμο. Και ποιος δεν το θέλει? Δεν το εκήρυξε ο Χριστός μας αυτό? Δεν είναι ο Χριστός μας που ήρθε και εκήρυξε τη δικαιοσύνη στον κόσμο? Ποιος είναι αυτός ο Μετρέια που έρχεται να βγει πάνω από τον Χριστό? Μία από τις προσπαθίες τις οποίες έχει ο Μετρέια είναι να πολλαπλασιάσει την τροφή στον κόσμο. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή τα πάντα έπαθαν μεταλλαγή, μετελάχθησαν τα πάντα. Και οι τροφές που τρώγομαι λέγουν ότι να είναι αυτές παρά να μην υπάρχουν. Και ό,τι πάρουμε στο τραπέζι μας να φάγουμε, αδερφοί μου, όλα είναι δηλητηριασμένα. Διότι μετάλλαξαν, μεταλλαγμένες τροφές δίδουν στον κόσμο αυτή τη στιγμή δια να τρώγει. Και ο κόσμος θα πεθαίνει με αυτήν την παγκοσμιοποίηση την οποία θέλει να ιδρύσει ο Αντίχριστος εις τον κόσμο. Μία από τις συμβουλές του θα είναι να αλλάξουμε τις κοινωνικές μας προτεραιότητες, ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν δικαίωμα σε επαρκή τροφή, σε στέγη, σε ένδυση, σε περίθαλψη. Με λίγα λόγια, έναν κόσμο πιο λογικό, πιο πνευματικό, πιο υγιή και πιο δίκαιο για όλους. Όμορφα διδάγματα. Αλλά έρχεται δεύτερος ο Μετρέια, δεν έρχεται πρώτος. Αυτά μας τα είπε ο Χριστός μας προ 2000 ετών. Να δούμε όμως στη συνέχεια τι λέγει ο Μετρέια. Ο Μετρέια θα μας εμφανίσει τον εαυτόν του ότι ο Χριστός ήταν μαθητής του. Θα δείτε πράγματα φρικτά, αδερφοί μου, τα οποία ο κόσμος δεν γνωρίζει, και ήθε αυτό το κήρυγμα το οποίο κάνουμε τώρα να μεταδοθεί και να ακούσει ο κόσμος και να προφυλάγεται. Τα πρόσφατα χρόνια οι πληροφορίες για την εμφάνιση του Μετρέια έρχονται κυρίως από το Λονδίνο, από αυτό το μέρος, το οποίο ακριβώς οι μισοί Άγγλοι είναι ομοφιλόφιλοι, όπως στην Γερμανία τελευταίως εδώ θυνόμως λέγει να παντρεύονται οι ομοφιλόφιλοι.
δηλαδή τα Σόδομα και τα Γόμορα τα οποία υπερύψωσαν την αμαρτία έως τον θρόνο του Θεού και οργίστη ο Θεός και κατέκαυσε τα 5 εκείνας πόλεις και ευρίσκεται σήμερα εκείνη όλη η περιφέρεια των ανωμάλων εκείνων σοδομητών, καλυμμένη όλη η έκταση με νερό το οποίο δεν κινείται και το οποίο διαρκώς ημέραστε και νυχτός αναπέμπει καπνών και δεν δύναται να περάσει από πάνω από εκείνη την νεκρά λεγόμενη θάλασσα ούτε ακρίδα, ούτε κουνούπι, ούτε πτηνών, ούτε τίποτε. Εάν δοκιμάσει να περάσει από πάνω από εκείνο το νερό το οποίο κρύβει, φυλάτει όλους τους ομοφιλοφίλους τους Σοδομήτας, εκείνο το νερό και εκείνος ο καπνός ο ακίμητος, εάν δοκιμάσει να περάσει τίποτε από πάνω, αμέσως πεθαίνει. Ψοφά πίπτει μέσα σε εκείνη τη θάλασσα. Αυτός ο κόσμος σήμερα, αδερφοί μου, διώχνει τον Θεό και αναστατώνει την αρμονία της φύσεως. Τούτο το οποίο σας έδωκα και διαβάσατε όσοι διαβάσατε, ότι ο διάβολος εμόλυνε όλες τις γυναίκες και τους εφόρεσε τα ρούχα του ανδρός, είναι δουλειά του Αντιχρίστου, αδερφοί μου. Ο Αντίχριστος το έχει κάνει. Πλην όμως ο κόσμος κοιμάται όρθιος και λέγει έτσι είναι η μόδα. Μα τη μόδα την έχει ο Αντίχριστος στα χέρια του. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτός ο παπάς λέγει δεν αφήνει τον κόσμο να προχωρήσει. Εγώ δεν σε αφήνω να προχωρήσεις. Ο Θεός σου λέγει τούτο που κάνεις είναι στραβό και ανάποδο. Γιατί το κάνεις? Εγώ αλλιώτικα έπλασα τη φύση, λέει, τον κόσμο. Αλλιώτικα έπλασα, εχώρισα τα αρσενικά από τα θηλυκά. Και έρχεσαι σήμερα και ανακατώνεις την αρμονία της φύσεως και οι γεγόνας είναι οι άντρες γυναίκες και οι γυναίκες άντρες. Οι άντρες με τα μαλλιά και με τα σκουλαρίκια, τους βλέπετε. Οι γυναίκες με τα παντελόνια και δεν ξεχωρίζεις την φύση, την αρμονία της φύσεως. Αυτό έκανε ο Αντίχριστος και αυτό θα κάνει έτσι περισσότερο. Σύμφωνα με αυτόν τον Μετρέγια, κατέβηκε από το αναχωρητήριό του που ήταν εις τα Ιμαλάγια, μέσα από την Κίνα, ήταν μέσα στο βουνό, λέγει, και κατέβηκε τον Ιούλιο του έτους 1977. Από τότε κατήρθε, λέγει, από το ορμητήριό του, το ασκητήριό του όπου ευρίσκεται και ήρθε εις τον κόσμο και ευρίσκεται εις το Λονδίνο και κηρύττει εις τον κόσμο των ερχομών του. Και ήρθε να κατοικήσει μέσα σε μια Ινδοπακιστανική κοινότητα η οποία βρίσκεται στο Λονδίνο. Εκεί είναι το στέκι του, εκεί είναι το ορμητήριό του και από εκεί κηρύττει στον κόσμο την νέα θρησκεία του. Εργάζεται φαινομενικά σαν ένας συνηθισμένος άνθρωπος, αφού η αληθινή του θέση είναι γνωστή σε λίγους. Όλα αυτά τα χρόνια εμφανίζεται σε πλήρη δημόσια θέαση, βαθμιαία, ολίγων κατολίγων, ούτως ώστε να μην παραβιάσει την ελεύθερη θέληση του ανθρώπου. Πηγαίνει με τρόπο. Αδερφοί μου, ο διάβολος ποτέ δεν βιάζεται. Ο διάβολος σε περιμένει να έρθεις στο σημείο που θα του παραχωρήσει ο Θεός πλέον για να σου επιτεθεί, αλλιώτικα δεν σου επιτίθεται. Ο Θεός μας φυλάττει. Αν βλέπαμε τον πόλεμο τον οποίο κάνει ο Θεός με τον Αντίχριστο, θα ετρέμαμε. Δισεκατομμύρια άγγελοι φυλάττουν τον κόσμο και πολεμούν τον εχθρό, τον Αντίχριστον, τον διάβολο, ο οποίος έρχεται να μας επιτεθεί και μας φυλάττει, διότι ευαπτιστήκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος και μας έδωσε ο Πανάγαθος Θεός άγγελον φύλακα και βοηθών και σκεπαστήν. Εάν δεν μας έδινε ο Θεός τον άγγελό του, ουδείς θα εζούσε αυτή τη στιγμή. Διότι ο διάβολος είναι τόσο φθονερός
είναι τόσο κακός, είναι τόσο εκδικητικός που δεν θέλει να περπατεί επάνω στην γη σκιά ανθρώπου. Όχι άνθρωπος, σκιά του ανθρώπου. Αλλά όμως ο Πανάγαθος Θεός μας φυλάχθηκε και μας σκέπει. Σαν σύγχρονος άνθρωπος, ο Μετρέια νοιάζεται για τα σημερινά προβλήματα και εργάζεται σε πολλά επίπεδα από το 1977 για να προετοιμάσει την ανθρωπότητα για την ανοιχτή παρουσία του πλέον, την οποία θα δει ο κόσμος όλος. Αθέατη εις τον πολλήν κόσμο η παρουσία του Μετρέια, ασυνήθεις ενέργειες του δίδει στον κόσμο ριζικές αλλαγές. Πρώτον, οι πτώσεις του κομμουνισμού. Καυχάται ότι αυτός την επέτυχε, δηλαδή ο Αντίχριστος. Το τέλος στην Νότιον Αφρική, όπου υπήρχε δουλεία. Η προσέγγιση Ανατολής και Δύσεως. Καυχάται ότι ο Μετρέια τα εκατάφερε. Τα εκαλλιέργησε, τα προετοίμασε και τα έφερε εις το τέλος τους και εις την κατάπτωση και εξαφάνιση του κομμουνισμού. Η αυξανωμένη δύναμη της φωνής του λαού. Σήμερα ο λαός φωνάζει και είδατε πόσα κακά γίνονται στην ανθρωπότητα. Η παγκόσμια επικέντρωση στην προστασία του περιβάλλοντος. Προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται μέσα στα χωριά και μέσα στον κόσμο. Πηγαίνουν οι λεγόμενοι περιβαλλοντιστές και ρίχνουν σκορπιούς, φίδια και γεμίζουν τους τόπους, διότι λέγει με τα φάρμακα εξαφανίζομαι την φύση ολόκληρο και μπαίνουν αυτά τα φίδια μέσα στα σπίτια και ανοίγουν τα σπίτια τους ο κόσμος για να μπει μέσα και βρίσκει τα σπίτια γεμάτα φίδια, σκορπιούς και οτιδήποτε άλλο. Αδερφοί μου, πράγματα τα οποία υπάρχουν μέσα στην Ελλάδα μας και τα οποία ο κόσμος δεν γνωρίζει, είναι αυτά τα οποία ζουν μόνο όσοι είναι στα χωριά και είναι ανυπεράσπιστοι. Και μάλιστα λέγουν ότι εάν εισέλθει κανείς μέσα σε κανένα χωριό, λέγει, όταν ακούσεις όπλο, λέγει, και χτυπήσει, να μην φοβηθείς, λέγει, διότι φωνεύουν τα φίδια τα οποία είναι μέσα στα σπίτια τους ο κόσμος. Και αυτά τα πράγματα, αδερφοί μου, τα φωνάζει ο διάβολος και λέγει, σε λίγο θα σας φάν τα φίδια μου, φωνάζει. Έτσι φωνάζει ο κακούδος. Και αυτά τα πράγματα δεν τα γνωρίζει κανείς. Στο εξωτερικό, ο Αντίχριστος, αυτά ονομάζουμε όσον αφορά το εσωτερικό μέτωπο. Το εξωτερικό μέτωπο αυτός ο Μετρέια έχει συναντήσεις με ομάδες δημοσιογράφων. Ένα γεγονός για να το μάθει ο κόσμος πρέπει να το μάθουν οι δημοσιογράφοι. Βλέπετε όταν ανοίξετε την τηλεόραση, όταν πάρετε τις εφημερίδες, βλέπετε όλα τα εγκλήματα και ό,τι υπάρχει στον κόσμο να είναι γραμμένο. Και τώρα με αυτήν την τηλεόραση να σου το εμφανίζει και να σου λέγει αυτός είναι ο κόσμος. Προσωπικότητες κύρους, δηλαδή ο Μετρέια μαζεύει γύρω του όλους τους πλουσίους, όλους τους άρχοντας του κόσμου, τους κυβερνήτες, τους υπουργούς, τους πρωθυπουργούς, τους στρατιωτικούς, όλη την μεγάλη αφρόκρεμα της κοινωνίας η οποία ευρίσκεται και κυβερνάται ο κόσμος. Σε όλους τους τομείς της ζωής ενημερώνει για τις δικές του λύσεις. Μην ξεχνάτε ότι ήρθε και στην Ελλάδα και μην ξεχνάτε ότι τον επισκέφθησαν στο Καβούρι όλοι οι λεγόμενοι πρωθυπουργοί της Ελλάδος, οι οποίοι τώρα είναι υποσύνταξη
είναι στην αφάνεια, όλοι οι μεγάλοι πλούσιοι, όλοι οι μεγάλοι δημοσιογράφοι και κυβερνήτες εφημερίδων, όλοι τον επεσκέφθησαν στο καβούρι και τους ομίλησαν αυτά τα οποία μιλούμε τώρα. Δεν τα ξέρει ο κόσμος, δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, και ο Αντίχριστος κάνει τη δουλειά του έως ότου να εμφανιστεί. Από το 1988 τώρα, από το 1977 πηγαίνουμε στο 1988, δηλαδή κάπου 11 χρόνια, ο Μετρέια εμφανίζεται, προσέξετε το αυτό το σημείο, θαυματουργικός, εμφανίζεται ποιόν θαύματα σε ανθρώπους εις όλων των κόσμων, κυρίως δε σε ορθόδοξες θρησκευτικές ομάδες. Θέλει να παρασύρει τους πιστούς από τον Θεό, να απομακρύνει τον κόσμο από τον Θεό, δια να έρθει πλέον ο ίδιος ο Αντίχριστος, διότι αυτός ο Μετρέια, παρόλον ότι είναι Αντίχριστος, είναι όργανο του Αντίχριστου. Ο Αντίχριστος δεν είναι αυτός. Ο Αντίχριστος είναι η όλη κακία του διαβόλου. Όταν έρθει εκείνος, τα πράγματα θα αλλάξουν ριζικώς, διότι αυτός ο Μετρέια πρέπει να είναι το πρώτο θηρίο του θηρίου, ο πρώτος ο οποίος στέλνεται από τον Αντίχριστο. Δι' αυτό έχει την δύναμη να πει θαύματα. Παρουσιάζεται με τους απλουστέρους δυνατούς όρους στους πνευματικούς νόμους, τους οποίους ακριβώς κηρύττει, και με σημάδια εκδηλώσεως σταθερά αυξάνονται αυτά τα σημάδια τα οποία έχει. Από τα μέσα ενημερώσεως έχει αγγίξει τις καρδιές, λέγει, εκατομμυρίων ανθρώπων που προετοιμάζουν την έλευσή του και την εμφάνισή του. Η ημέρα της αναγγελίας, την οποία θα αναγγείλει στον κόσμο τον ερχομόν του, το ενωρίτερο δυνατό, λέγει, θα το πράξει αυτό. Θα φανερώσει και θα καταδείξει την αληθινή του ταυτότητα. Την ημέρα εκείνη της αναγγελίας του, όλα τα διεθνή δίκτυα ραδιοφωνίας, προσέξτε εδώ το σημαντικότερο απ' όλα, η τηλεόραση όλου του κόσμου, θα συνδεθούν όλα αυτά τα μέσα μαζί του, αυτού του Μετρέια, και θα προσκληθεί, λέγει, να ομιλήσει στον κόσμο. Θα ανοίξει το στόμα του να ομιλήσει στην ανθρωπότητα ολόκληρο. Θα δούμε το πρόσωπό του στην τηλεόραση και ο καθένας θα ακούει τα λόγια του στην δική του γλώσσα. Δηλαδή θα εμφανιστεί ως άλλο Άγιο Πνεύμα. Την ημέρα της Πεντηκοστής, αδερφοί μου, όταν κατήρθε το Άγιο Πνεύμα στους Αποστόλους, οι Απόστολοι εκήρυτον εις τα πλήθη του κόσμου, λέγει, και οίκου εν έκαστος την ειδική του γλώσσα, την ειδική του διάλεκτον. Το ίδιο θα κάνει τώρα αυτός. Ενθυμηθείτε πάλι τα λόγια τα οποία έλεγαμε από τους πατέρας της Εκκλησίας, οι οποίοι έλεγαν ότι ό,τι έκανε ο Χριστός θα κάνει ο Αντίχριστος, δια να δώσει, λέγει, εις τον άνθρωπον την εντύπωση ότι ο Χριστός που εσταυρώθηκε δεν είναι το Θεός, αλλά είναι αυτός ο οποίος θα εμφανιστεί τώρα. Ο Μετρέγια, λέγει, θα στείλει τηλεπαθητικά τα μηνύματά του εις όλους τους ανθρώπους ταυτοχρόνως, την ίδια στιγμή, λέγει. Ακόμη και όσοι δεν τον βλέπουν εις την τηλεόραση και δεν ακούνε ραδιόφωνα, θα έχουν αυτήν την εμπειρία ότι τον βλέπουν, λέει. Ταυτοχρόνως εκατοντάδες χιλιάδες αυθόρμητες θεραπείες, προσέξτε το τούτο το σημείο πάλι, το οποίο είναι σημαντικό, θεραπείες ταυτόχρονα, λέγει, θα συμβούν σε όλον τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο θα ξέρουμε ότι αυτός είναι πραγματικά ο παγκόσμιος δάσκαλος για όλη την ανθρωπότητα. Βλέπετε πως θα έρθει, με ποιαν πλάνη θα έρθει στον κόσμο αυτός
δια να παρασύρει τον κόσμο και ο Κύριος μας τα λέγει, προσέξτε, λέγει, μήποτε έρθουν άλλοι να σας διδάξουν άλλα από αυτά τα οποία εμείς έχουμε διδαχθεί από τον ίδιο τον Θεό. Προγινώσκοντας λέγει, αγαπητοί, φυλάσσεστε ή να μήτης των αθέσμων πλάνη, συναπαχθέντες εκπέσετε του ιδίου στηριγμού. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος, προσέχετε, λέγει, μην έρθει κανείς και σας διδάξει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία ουσία. Και εσείς, λέγει, προσέχετε, μη πέσετε από το στήριγμα στο οποίο βρίσκεστε. Από εκεί που στέκεστε, λέγει, προσέχετε, μη πέσετε. Διότι θα έρθουν τόσα κακά πράγματα εις τον κόσμο, ούτως ώστε, λέγει, προσέχετε να μη σαλευθείτε. Ο Απόστολος Παύλος λέγει πάλι τούτα τα λόγια. Όπως σας είπαμε, λέει, σας ξαναλέμε και επαναλαμβάνουμε. Και άρτη πάλι λέγω, ήτηση μας, ευαγγελίζετε παρό παρελάβετε, ανάθεμα έστω. Ό,τι έχετε διδαχθεί, λέγει, κρατήστε τα, και όποιος έρθει να σας διδάξει άλλα πράγματα από αυτά τα οποία σας διδάξαμε εμείς, να είναι αναθεματισμένος. Και είτε άγγελος από τον ουρανό, είτε εμείς, λέγει, άλλα έρθουμε να σας διδάξουμε, να είναι αναθεματισμένος. Να δούμε τώρα αυτόν τον Μετρέια τι λέγει και αναγγέλει στον κόσμο. Οι ελπίδες τώρα κορυφώνονται για την εμφάνισή μου, λέγει. Όλες οι ελπίδες του κόσμου, λέγει, κορυφώνονται και με περιμένουν να εμφανιστώ. Θα είναι χαρά μου να παρουσιαστώ εις τους ανθρώπους. Θα έχω μεγάλη χαρά, λέγει, να με δει ο κόσμος. Ψάξτε, λέγει, για μένα και βρείτε με να σας περιμένω. Προσπαθήστε να με βρείτε, λέγει, και εγώ σας περιμένω να με βρείτε, και εγώ θα εμφανιστώ να σας δω. Αναζητήσετε με και αδράξτε το χέρι μου, πάρτε το χέρι μου, λέει, να μείνετε μαζί μου. Χρειάζομαι τη βοήθειά σας για να έρθω μπροστά σας, να ευλογήσω τούτον τον κόσμο και να τον διδάξω. Έρχεται να ανατρέψει όλα όσα έχει η πίστη μας, η ορθοδοξία μας. Δεν ομιλούμε για τον άλλο κόσμο, δικαίωμα του άλλου κόσμου, αλλά εμείς οι οποίοι ακούσαμε την αλήθεια. Βλέπετε αυτή τη στιγμή όταν φεύγουν στον Όλυμπο και θέλουν τα είδωλα του Ολύμπου, τους θεούς του Ολύμπου, τι είναι? Δεν είναι μία ενέργεια του Μετρέια? Δεν είναι ένα σύνθημα του Μετρέια? Να έρθετε, λέγει, κοντά μου, να πάρετε το χέρι μου για να σας έχω μαζί μου. Θέλω να ευλογήσω τον κόσμο και να τον διδάξω, να δείξω εις τους ανθρώπους ότι ο δρόμος προς τα εμπρός είναι απλός, δεν απαιτεί παρά την αποδοχή της δικαιοσύνης και της ελευθερίας και της δικαιοσύνης εις όλων τον κόσμο και την αγάπη. Συνθήματα τα οποία θα ακούσει ο κόσμος, θα τα πει αυτός. Και όλος ο κόσμος δεν θα στρέψει πίσω τα ματάκια του ή τη διάνοια του είτε το μυαλό του και να πει, μα αυτά μου τα είπε ο Χριστός μου. Τι θέλει να μου πει τώρα αυτός? Όταν ο Κύριος μας ανοίξουμε το Ευαγγέλιο του, όλα τα έχει πει και δεν αφήκε τίποτε το οποίο δεν είπε ο Χριστός μας. Τι έρχεται αυτό να διδάξει? Άλλα από εκείνα τα οποία δίδαξε, λέγει ο Χριστός, διότι εγώ τον είχα μαθητή μου, λέγει. Το Χριστόν τον είχα μαθητή μου. Να δείτε ένα άλλο φοβερό, το οποίο ακριβώς αυτός ο Μετρέια διδάσκει τώρα αυτή τη στιγμή και έρχεται στον κόσμο ως νέος κυβερνήτης του κόσμου. Τα σημάδια της παρουσίας του Μετρέια στον κόσμο θα τα συνεχίσουν και θα τα αυξάνουν τα μέσα ενημερώσεως. Ο Μετρέια θα κατακλείσει τον κόσμο με τα συμβάντα που ο νους του ανθρώπου δεν θα μπορεί ποτέ να τα χωρέσει.
θα κάνει τέτοια πράγματα στην ανθρωπότητα που θα συγκλονιστεί, λέγει ολόκληρος ο κόσμος. Αυτή η πρόβλεψη έγινε την 1η του Ιουνίου του 1988 από έναν άνθρωπο που είναι δίπλα του στο Λονδίνο. Από τότε εκατομμύρια άνθρωποι από κάθε θρησκευτικό και πολιτιστικό χώρο έχουν βιώσει κάποιο θαυματουργό φαινόμενο του Μετρέγια. Από οράματα που βλέπουν την Παναγία, εμφάνισης του Χριστού, εμφάνισης του Βούδα, θεραπευτικά νερά τα οποία δημιούργησε ο Μετρέγια, σταυρούς από φως μέχρι σχήματα κύκλους σε χωράφια από αγγέλους μέχρι ταξιδιώτες που γίνονται άφαντοι. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα του Αντιχρίστου. Στις 11 Ιουνίου του 1988 ο Μετρέγια εμφανίστηκε θαυματουργά σε 6.000 χριστιανούς στο Ναϊρόμπι της Κένιας και ομιλούσε, λέγει, τη γλώσσα των Σουαχίλι απτέστος και πληροφόρησε το πλήθος ότι πλησιάζει η ώρα της Βασιλείας των Ουρανών. Πράγματα τα οποία συγκλονίζουν τον κόσμο, αδερφοί μου. Η περιγραφή του περιστατικού από την εφημερίδα Kenya Times μαζί με μια φωτογραφία του μεταδόθηκε από ειδησεογραφικά πρακτορία σε όλον τον κόσμο. Παντού στον κόσμο μια εντυπωσιακή αύξηση της μαρτυρίας για τα οράματα της Παναγίας και τα ειδήσεις για τα αγάλματα που δακρύζουν και προσελκύουν την προσοχή του κοινού με τα μέσα της ενημερώσεως. Σε πολλές από τις εκδηλώσεις αυτές δίνονται μηνύματα με τα ίδια κεντρικά θέματα. Συχνά τέτοιες εμφανίσεις συνοδεύονται από άλλα ανεξήγητα φαινόμενα. Πηγές θεραπευτικού νερού. Υποθέσουμε αυτή τη στιγμή, αδερφοί μου, ο Θεός μας στην Ελλάδα μας έδωσε τόσα θεραπευτικά νερά, η άματα. Στην Αιδυψών θεραπευτικά νερά. Στο Καϊάφα θεραπευτικά νερά. Στα Μέθαινα θεραπευτικά νερά. Η θάλασσα θεραπευτικό νερό, πλην όμως το μολύναμε. Το έχουμε μολύνει αυτό, το δώρο του Θεού που μας έδωσε και μέσα σε εκείνη τη θάλασσα γίνονται τα όργια. Και δεν ξέρουμε αν επιτρέψει ο Θεός και ορμήσουν εκείνοι οι καρχαρίες και αρχίζουν να τρώνε αυτούς οι οποίοι μπαίνουν μέσα στα νερά για να ασχημονούν και μολύνουν τη θάλασσα και πηγαίνει ο κόσμος εκεί για να έβρει θεραπεία. Είναι θεραπευτικά νερά, πλην όμως τα μολύναμε εμείς. Και σκεφτείτε για μια στιγμή να εμφανιστεί ο Μετρέγια και να βγάλει νερό από ένα βουνό και να πηγαίνουν εκεί και να θεραπεύεται ο κόσμος. Φαινομενικά θα θεραπεύεται. Τι θα γίνει? Ολόκληρη η Ελλάδα θα τραβήξει εκεί, να πάει εκεί για να γίνει καλά. Αυτό θα ζητήσει ο Μετρέγια να κάνει και θα το πράξει αυτό. Εάν το πράξει αυτό και παρασύρει όλους τους εκλεκτούς του Θεού αλίμονό μας και τρισαλίμονό μας. Στο Τλακώτε του Μεξικού, στην Γερμανία και στην Ινδία υπάρχουν αυτά τα θεραπευτικά νερά τα οποία ο Μετρέγια εμφάνισε και πάνω από 3 εκατομμύρια κόσμου έχουν επισκεφθεί αυτά τα νερά στο Μεξικό και έχουν διαδώσει αυτό το φαινόμενο εις όλο τον κόσμο. Σταυροί από φως που αρχίζουν να ανακαλύπτονται κατά τη διάρκεια του 1988 σε παράθυρα σπιθιών της Νοτίου Καλιφόρνιας στην Αμερική. Έχουν τώρα εμφανιστεί και στον Καναδά. Έχουν εμφανιστεί στην Γαλλία. Έχουν εμφανιστεί στην Αγγλία, στην Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία και τις Φιλιππίνες. Ύστερα από λίγο θα εμφανιστούν και σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα. Διανακλονιστούν οι πιστοί στον Θεό.
Οι σταυροί εμφανίζονται αυθόρμητα και μοιάζουν με ολογραφικές εικόνες αιωρούμενες στον αέρα. Οι μαρτυρίες μιλούν για πολλές περιπτώσεις η άσεως και προσωπικής μεταμορφώσεως μεταξύ εκείνων που βλέπουν τους σταυρούς. Όσοι δουν τους σταυρούς να θεραπεύονται. Από το 1990 εφημερίδες σε πολλά μέρη του κόσμου άρχισαν να δημοσιεύουν μαρτυρίες για έναν μυστηριώδη ταξιδιώτη που κάνει οτοστόπ και που τον παίρνουν συνήθως στο αυτοκίνητό τους χριστιανά ζευγάρια. Προσέχετε τούτο το πράγμα όσοι έχετε αυτοκίνητα. Μη σταματάτε στο δρόμο να πάρετε οποιονδήποτε. Διότι πολλοί φωνείς, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζητούν να φωνεύσουν και περισσότερον τώρα ο Μετρέια, ο οποίος λέγει ταξιδιώτης, κάθεται για λίγο στο πίσω κάθισμα και μετά δηλώνει ότι ο Χριστός θα επιστρέψει σύντομα. Ο οδηγός λέγει και οι συνεπιβάτες γυρίζουν να τον κοιτάξουν αλλά ανακαλύπτουν ότι έχει εξαφανιστεί. Όταν αργότερα διηγούνται την εμπειρία τους στην αστυνομία, μαθαίνουν ότι η μαρτυρία τους δεν είναι παρά μία από τα σχολά μαρτυρίας τις οποίες ανέφεραν και άλλοι. Αδερφοί μου, ως εδώ να σταματήσουμε, διότι μας πέρασε η ώρα και εκείνο το οποίο απομένει είναι να προσέχουμε τα λόγια τα οποία μας είπε ο Κυριός μας. Πάνω από το Χριστό μας δεν υπάρχει κανείς, ο οποίος είναι εικόν του Θεού του αοράτου, διότι εφόρεσε την σάρκα, την ανθρωπίνη και ήρθεν εις τον κόσμο, δια να σώσει τον κόσμο. Όποιος πιστεύει στον Χριστόν, πιστεύει στον Θεόν Πατέρα, ο οποίος είναι υπεράνω πάντων των επί της γης ψευδοχρίστων και ψευδοθεών και ψευδοειδόλων. Είναι πρωτότοκος πάσης χτίσεως ότι εν αυτό εκτίστη τα πάντα και εν της ουρανής και τα επί γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσία. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν εκτίστησαν τα πάντα δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δια την δόξαν του Χριστού μας, δια την δόξαν του Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Προσέξετε, λέγει πάλιν ο Απόστολος Παύλος, μη της ημάς εξαπατήσει κατά μηδέναν τρόπο, ότι εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων θεών, ή σέβασμα, ώστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσει, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός. Θα έρθει, λέγει ο Αντίχριστος, θα είναι πάνω από όλους τους θεούς που έχει η γη. Θα υπεραίρεται, λέγει, θα είναι ενάντιον του θελήματος του Θεού. Θα είναι αυτός ο οποίος, λέγει, θα κηρύξει τον εαυτόν του Θεόν, θα μπει στον ναόν και θα καθίσει στον θρόνο και θα κηρύξει τον εαυτόν του Θεόν. Αυτό το είπαμε, είναι ο ναός του Σολομώντος, τον οποίον οι Εβραίοι αναμένουν από στιγμή σε στιγμή να τον ανακαινήσουν, να τον χτίσουν, διότι υπάρχουν τα θεμέλια του ναού του Σολομώντος. Πλην όμως επάνω στα θεμέλια εκείνα κάθεται το βδέλυγμα, λέγει, το βδέλυγμα Ιερουσαλήμ, που ονομάζεται τέμενος του Ομάρ. Αυτό θα το κρυμνήσουν οι Εβραίοι και θα χτίσουν τον ναόν του Σολομώντος, των ναών εκείνων στον οποίο ο Αντίχριστος θα μπει μέσα, λέγει, θα ανέλθει στον θρόνο και θα κηρύξει τον εαυτόν του Θεόν. Τότε είμεθα εις τα τέλη του κόσμου. Ως και εν πάσεστες επιστολές λαλών εν αυτές περί τούτων εν έσαιστη δυσνόητα τεινά. Μέσα εις αυτά τα οποία κήρυξε ο Απόστολος Παύλος και τα οποία μας λέγει καθεκά στην ημέρα. Προσέχετε, λέγει, εάν δεν έρθει πρώτα, λέγει, η απομάκρυση του πληθυσμού της γης από τον Θεόν, αν δεν έρθει η λεγόμενη αποστασία από τον Θεόν, δεν θα έρθει ο Υιός της απολίας.
όταν βλέπουμε τον κόσμο όλον και αρνείται τον Θεό και υβρίζει τον Θεό και βλασφημεί τον Θεό και βλασφημεί τα ιερά και τα όσια, είναι σημάδια αυτά. Όλα σημάδια το ένα πίσω από το άλλο. Όταν να μαζέψεις όμως όλα αυτά, ομιλούν περί αποστασίας του κόσμου. Εάν μη έρθει η αποστασία πρώτον, λέγει, δεν θα έρθει ο Υιός της απολίας. Δι' αυτό λέγει η αμαθής περί την πίστη, λέγει, αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν περί την πίστη και την Αγία Γραφή, λέγει, είναι αστήριχτοι και διαστρεβλώνουν όλην την Αγία Γραφή, λέγει, προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Διαστρεβλώνουν τι η Αγία Γραφή διδάσκει, τα μεταφέρουν σε άλλα νοήματα, σε άλλους σκοπούς και το τέλος, λέγει, είναι η καταστροφή των ιδίων. Ας μείνουμε, αδερφοί μου πιστοί στον Χριστό μας. Πολλά και άλλα έχουμε να πούμε για τον Μαιτρέα, πλην όμως είναι αρκετά αυτά τα οποία είπαμε, είναι τα κεντρικότερα σημεία και δι' αυτό δεν θα μας απασχολήσει άλλο, ημι μόνον τούτα τα οποία είπαμε να έχουμε εστραμμένη την προσοχή μας, μήποτε έρθουν στα σημέρας μας, αλλά αυτός, λέγει, εμφανίζεται πολύ σύντομα, λέγει, θα εμφανιστώ, και αν εμφανιστεί, προσέχετε, μη κλονιστείτε. Είναι καθήκον ημών των λειτουργών του Θεού, των ποιμένων του Θεού που μας έδωσε ο Θεός στη χάρη Του, να ποιμένουμε τα λογικά Του πρόβατα. Είναι καθήκον μας να σας ειδοποιήσουμε. Εσείς θα είστε προσεκτικοί. Θα έρθουν τόσα πολλά επάνω στην ανθρωπότητα, τα οποία, λέγει, εάν ο Παναγαθός Θεός δεν κολοβώσει τα σημέρα του Αντιχρίστου, λέγει, ου σωθήσετε πάσα σάρξ. Δεν θα σωθεί κανένας, λέγει. Μην νομίζετε ότι αυτή τη στιγμή που τα λέμε ότι τελειώσαμε. Όταν τα δείτε στην πραγματικότητα, θα κλονιστεί η πίστη σας. Προσέχετε, μη σας την κλονίσει ο διάβολος. Θα πείτε, άμα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν έγιναν άλλη φορά. Να, αυτός είναι ο Θεός. Προσέχετε, είναι ψέματα. Είναι παγίδες. Ως εδώ μας πήρε η ώρα. Ήρθε να μας αξιώσει ο Θεός, αδελφοί μου, μετανοημένους, να ζήσουμε στην αγκάλι του Θεού μας και να αξιωθούμε και της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν. Ισαΐας Ποσειδώνας.
Αναστήσω